Τα όσα συμβαίνουν στη Μεσσηνία είναι άκρως ανησυχητικά, με την περιοχή να είναι πέμπτη στο μέσο όρο κρουσμάτων πανελλαδικά και την κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας να είναι οριακή. Κάτι πρωτόγνωρο πράγματι, την πρώτη περίοδο της πανδημίας, πέρσι το Μάρτιο θυμάμαι, που υπήρχε το lockdown, οι νοσηλείες οι οποίες έγιναν στο νοσοκομείο ήταν μετρημένες στα δάχτυλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία έκρηξη, η οποία εμένα μου θυμίζει, έτσι όπως περιδιαβαίνω εκεί την κλινική COVID, τις εικόνες του Μπέργαμο. Πιστεύω ότι είναι σε οριακό σημείο το νοσοκομείο. Οι αριθμοί πλέον καταδεικνύουν και την σκληρή δοκιμασία, με ασθενείς ακόμη και σε νεαρές ηλικίες να νοσηλεύονται. Έχουμε 65 ασθενείς νοσηλευόμενους. Εξ αυτών οι 50 είναι σε οξυγόνο και η ηλικιακή κατανομή είναι σε όλες οι ηλικίες, δεν είναι ηλικιωμένοι. Είναι οι 30 ετών είναι 4, μέχρι 30 ετών είναι 4. Οι 16 είναι σε ομάδα μεταξύ 31 και 50. Οι 26 είναι 51 με 70. Οι 11 είναι 71 με 80 και οι 8 είναι πάνω από 80. Μόνο το 7,5% των νοσηλευομένων αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είναι εμβολιασμένοι. Άρα μιλάμε για μια επιδημία ανεμβολίαστων.